και το φαβορί να επανεκλεγεί την Παρασκευή. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Διάφοροι τύποι βγαίνουν κατά καιρούς απέναντί του και μετά από λίγο τα μαζεύουν. Τελευταίος που έκανε ήταν ο Λουίς Φίγκο. Ναι. Μεγάλη φυσιογνωμία ως ποδοσφαιριστής. Προσπάθησε, συνειδητοποίησε ότι το σύστημα είναι διεφθαρμένο. Δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τον Μπλάτερ παίζοντας εσύ με νεροπίστολο και αυτός με ατομικά όπλα, έτσι. Τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ας είναι η αρχή, ας είναι το ότι κάποιοι για αυτή την ιστορία ξεκάθαρα, όχι πλέον, είναι πάνω από 15 χρόνια που έχουν ξεκινήσει να βγαίνουν διάφορα στην φόρα ότι έγινε το ένα, έγινε το άλλο, με κάποιο τρόπο είχαν δοθεί έτσι τα δικαιώματα ή αλλιώς, και είναι άλλο πλέον εδώ να φτάνουμε σε συλλήψεις και μάλιστα και εντυπωσιακές σκηνές με υπαλλήλους των ξενοδοχείων, του ξενοδοχείου που έγιναν οι συλλήψεις, να απλώνουν σεντόνια για να μην τους δούνε που τους πηγαίνουν μέσα στα αυτοκίνητα. Για να έγινε σκηνικό, ναι. Έγινε σκηνικό. Βέβαια. Ήταν ξαφνική, η αλήθεια είναι, η κίνηση, και γι' αυτό ευνηδιάσουν προφανώς τους πάντες. Αλλά νομίζω μόνο έτσι μπορούσε να γίνει. Έτσι είναι, έτσι. Τι σημαίνει λοιπόν, θα το δούμε. Θα το δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως είναι ένα ταρακούνημα. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ. Να δούμε γιατί έπεσε ταρακούνημα και στις πανελλαδικές. Είναι τα ρόλα μαθηματικά. Εκεί είναι αδιάβλητα τα πράγματα.